Γιάννη, τι βίντεο έχουμε σήμερα? Έχουμε γυναίκα μόνη ψάχνει ή άντρας μόνος ψάχνει? Είχε τραποκαλύψεις ή μανούλες του φουμπού? Ή θα βγούμε τελικά? Ή να συνεχίσω τον πίνακα που έκανα με το αριστερό χέρι ενώ μίλαγα στο τηλέφωνο, ας πούμε, και έτρωγα με το πόδι μου? Είμαι ένας σοβαρός υποτακτικός στη γυναικεία κυριαρχία, κοινωνικός, ρομαντικός, ειλικρινής και ευαίσθητος 60 ετών. Χαμηλών τόνων, λέει. Για τη δημιουργία φιλίας και σταθερής ερωτικής παρέας. Κατά προτίμηση που κατοικεί στην Νότια Αθήνα και περιοχές γύρω από Γλυφάδα, έως Ιούνιο, λέει. Άμα παίζει κόλος, έως Ιούνιο. Στείλτε ένα επιδηματάκι, κύριε Μάγκες. Τα οχτωμηνίτικα μωράκια ζουν. Ναι, κοπέλα μου, σε θερμοκοιτήρα μέχρι να μπουν στο μήνα που πρέπει. Γέρισες, της λέει. Όχι, εξάμηνο είμαι. Είναι προστάτης. Αλλά θέλω να πω του γιατρού να το πάρει οχτωμηνίτικο. Δεν μπορώ άλλο, λέει, κουράστηκα. Δεν γίνεται να κόψουμε κάτι, του λέει. Νικό, να μάζε μολέκα. Σπύρος, ψόφα πόρνη γαμώ το φεμινοναζισμό σου. Και δεν το απάντησε η κοπέλα. Κοιτάνε ο Σπύρος, δεν μπορώ να καταλάβω μορφή πουτάνας. Και μπαίνει ρε στάν το κομμάτι και παθαίνω μια πλάκα. Τρελάθηκα, στάν, τρελάθηκα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Το δεύτερο σε ξεχάσει παντελόνι εντωμεταξύ, λέει, Μάγκες, τελευταία στιγμή που με πήρατε τηλέφωνο, τι να κάνω, να παρακαμυθείτε. Ήρθα όμως για να σας δείξω τι φίλος είμαι. Ρε τα βελανίδια και οι ελιές και τα φύλλα ακίνητα. Μέχρι να τελειώσει ο στάν. Οι 18 προσοχή, κάθονται 18 πάνω και λένε κάθονται. Απλά ράζουν, κακούν μια στάν. Πήγε να βγάλει κόμμενα και βρέθηκε και 589 ευρώ βλακίας χρεωμένος. Άντε πλήρωνε τώρα. Άντε στη σέντρα, φιλετάκι. Άντε στη σέντρα, επειδή την είδες πολύ Ευρωπαίος. Επειδή στην αρχή ήσουν και πολύ, if you know what I mean. Και τώρα είσαι σε πού πληρώνω. Όχι, νομαλέκες, έχω και ένα πρόστιμο γάμο το σπίτι μου. Γιατί δεν κάνεις κάτι για να δυνατήσει να προσέχεις την εμφάνισή σου, φίλε Γιάννη? Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μου αρέσει το έτσι όπως είμαι. Δεν μοιάζει κανενός η άποψη. Τα παπάρια μου όσοι με λένε ότι είμαι χοντρός, άσχημος και όλα αυτά. Εγώ νιώθω ωραία με τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι. Αν αλλάξω για τους άλλους, εγώ είμαι ο χαμένος. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο νεράκι στο στόμα μου. Πρέπει να το ψιλογεμίσω, ρε παιδί μου, ώστε αν γελάσω να φύγει κατευθείαν. Αυτό είναι το point του challenge αυτού. Όχι ρε μαλάκα, τι έκανα? Είκαμε, όχι ρε μαλάκα. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρελά. Θέλω να φάω. Κάποιοι άνθρωποι γουστάρουν τη δουλειά τους. Εδώ ο μπάρμπας μου ο πυροσβέστης βγήκε στη σύνταξη και έπαθε κατάθλιψη. Ο άλλος έχει για επάγγελμα να βγαίνει μπροστά σε 50 και 60 και 70 χιλιάδες κόσμο που κρέμεται από κάθε του λέξη. Και εσύ του λες να το παρατήσει όλο αυτό επειδή πάλιωσε η μπάντα του και δεν βγάζει πια σκληρό ήχο. Μαλάκα χιμπατζή ουρακοτάγκε. Από εδώ και πέρα, πριν κυκλοφορήσει ένα sequel του Die Hard ή ένα καινούργιο album Depeche Mode, θα περιμένουμε πρώτα να βγάλεις εσύ και η παρέα σου το πόρισμα, αν είναι αρκετά underground και πρωτότυπο. Μαλάκα τρογλωδίτη, γίβωνα, σημειίδα, γαμημένη υποσαχάρι εμπονόμπο. Τι τρέχει, μητέρα? Περούσε και στάθηκαν. Ο αξιωματικός του μιλάει ελληνικά. Οπότε η Νατάσα συναντιέται με τον παλιό παιδικό της φίλο, τον Max Reuter, ο οποίος έχει Ελληνίδα μάνα και Γερμανό πατέρα και πλέον έχει προδώσει τη χώρα του και είναι μέλος των SS. Όταν έφυγα για τη Γερμανία πριν 2 χρόνια, νόμιζα πως δεν θα μπορούσε να γίνεις ακόμα πιο όμορφη. Αλλά έπεσα έξω, είσαι απίστευτη. Έμπαινε, ότι πας πάει και της κυλάει μπροστά στους γονείς της. Είσαι απίστευτη. Είσαι απίστευτη. Σε φάση έμπαινα σαν τη Βερμάχ στην Πολωνία. Καλησπέρα, παιδιά. Ήρθε η στιγμή για το νέο βίντεο. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένος στην αρχή, αλλά τώρα δεν είμαι. Είμαι σοβαρός και μετρημένος. Γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να περπατάμε στον δρόμο με σοβαρότητα. Είχατε και στο χωριό σας, Νταμπ. Εκεί πέρα στη Σιάτιστα, Σιατίστα. Δίπλα του διακρίνουμε ένα κολαράκι. Το οποίο έχει περίοδο. Και λέει, κοπελιά, εντάξει, δουλεύω σήμερα, είμαι αδιάθετη, αλλά θα πάω στη δουλειά. Ε, τι, μήπως κανένα βίντεο κλιπ θα γυρίσουμε? Μήπως θα δούνε 2 εκατομμύρια άνθρωποι τη σερβιέτα μου? Έρχεται ο υποχθόνιος με τα μάξι. Σνικ! Υπό! Snapchat! Snapchat! Σνιαφ-νιαφ! Ο γέρος, ο υποχθόνιος, ο χωριάτης από τη Σιάτιστα. Σνιαφ-νιαφ! Snapchat! Που του πετάγονται τα δόντια και τα φτύνει καθώς μιλάει. Σνιαφ, σνιαφ. Μου θέλατε και ταινιάκι, δεν σας έφτανε το τραγούδι? Okay. Yo.
Yo, my lane 2J, don't care what you say. And when it's crunch time, it's better you pray. Cause all this YouTube shit is going two phase. But at the moment, I'm at the top, look at it today. Περπατάω σαν τον μαλάκα. Φωνάζοντας αγάπη μόνο σαν τον καλαμάτα. Τον τσαμτσάκα, δίκα τάκα. Πάλι λέω μαλακίες, ρίκα τράκα. Καλώς όρισες το κόμμα song 6. Επιτέλους and it feels so damn sexy. Του τέχεις ξαναφάει αλατά. What the fuck, wait, να δοκιμάσω μες στη θάλασσα. Έχω τρελαθεί από ζαλάδες. Να διαλέγω ανάμεσα σε εκατό χιλιάδες. Comments, αν είσαι η Jennifer Lawrence. Να ξέρεις τις ταινίες σου τις βλέπω από torrents. Please μη μου πείτε να κάνω comments song 7.